Γεια σας, είμαι ο Μινάζας Γέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Θα δούμε μια άσκηση σήμερα, επίλυση στα λειτουργικά συστήματα. Συγκεκριμένα, το ερώτημα που μας τίθεται είναι αν υπάρχουν κάποια προβλήματα στο παρακάτω απόσπασμα σεναρίου φλοιού. Καταρχήν, μπορούμε να διαπιστώσουμε το εξής, ότι είναι κολλητά το όνομα της μεταβλητής με την αγγείλη. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Άρα λοιπόν, πρώτο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να υπάρχει κενό. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει η μεταβλητή να είναι πάντα μέσα σε διπλά εισαγωγικά. Άρα το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι απαιτούνται διπλά εισαγωγικά, γιατί η μεταβλητή ενδεχομένως μπορεί να έχει και κενούς χαρακτήρες. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει στο directory το home pavla my κενό project, έχει βάλει αυτή εδώ την τιμή, τότε θα βγάλει ένα syntax error η εκτέλεση του παρακάτω του σεναρίου αυτού φλοιού. Και επίσης, τι βλέπουμε εδώ πέρα, βλέπουμε ότι στο πρόγραμμα αυτό λέει if αν δεν υπάρχει, παυλαντή, αν δεν υπάρχει ο κατάλογος αυτό, directory, τότε δημιούργησε το directory student. Το τρίτο πρόβλημα είναι λοιπόν ότι αν δεν υπάρχει το directory, δεν θα μπορείς να δημιουργήσει έναν υποκατάλογο μέσα σε ένα κατάλογο. Πρέπει να τοποθετηθεί στο make div η παράμετρος παύλα p, άρα αυτό είναι το τρίτο πρόβλημα, που σημαίνει να δημιουργήσει όλη την ιεραρχία των καταλόγων. Ή να έχουμε make dir, δηλαδή πρώτα να δημιουργήσουμε το directory μέσα σε διπλά βέβαια εισαγωγικά και στη συνέχεια να δημιουργήσουμε και συνέχεια να ακολουθήσουμε αυτή εδώ την εντολή για να δημιουργήσουμε τον υπόλοιπο κατάλογο. Αυτά τα τρία λοιπόν είναι τα πιθανά προβλήματα του σεναρίου φλοιού που εμφανίζεται στην οθόνη. Εδώ ολοκληρώνεται η συγκεκριμένη επίλυση.